Συναγερμός στην Ισπανία εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των κρουσμάτων της COVID-19. Το περασμένο Σαββατοκύριακο και εν μέσω τουριστικής σεζόν εντοπίστηκαν περισσότερα από 62.000 νέα κρούσματα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουμε περίπου 700 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Η πληρότητα στα νοσοκομεία μας αγγίζει το 7,8%, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας αγγίζει το 16,2%. Συνολικά έχουμε αύξηση 43% στις εισαγωγές ασθενών. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Απαιτείται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση. Μετά από έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, η ισπανική οικονομία χρειάζεται τα έσοδα από τον τουρισμό. Πολλοί φοβούνται πως οι αρχές δεν θα αποφύγουν την λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, κάτι που θα αποθαρρύνει όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν στην Ισπανία. Όμως στη Μαγιόρκα και σε άλλα τουριστικά θέρετρα η κατάσταση μοιάζει να βρίσκεται εκτός ελέγχου. Χιλιάδες νέοι ξενυχτούν στους δρόμους, καταναλώνουν αλκοόλ και δεν τηρούν κανένα μέτρο προστασίας. Πολλοί καταφεύγουν στις παραλίες όπου πίνουν και χορεύουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, αστυνομικοί πηγαίνουν σε παραλίες για να διαλύσουν αυτοσχέδια πάρτι και για να επιβάλλουν τσουχτέρα πρόστιμα.